Ακολουθεί μια σκοτεινή δεκαετία, αυτή του 90, με αίσθηση παρακμής και με ατιμωτικές τιμωρίες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ακόμα και το θρυλικό σερί επί του Ολυμπιακού στην Τούμπα σπάει. Όμως ο ΠΑΟΚ αντέχει και με τον Άγγελο Αναστασιάδη στον πάγκο το δείχνει, εντυπωσιάζοντας την Ευρώπη με τον αποκλεισμό της Arsenal μέσα στο Χάιμπουρι. Και όχι μόνο αντέχει, αλλά και αντεπιτίθεται, αφού η έλευση του Ντούσαν Μπάγεβιτς στην τεχνική ηγεσία φέρνει πάλι τις δάφνες του τροπεούχου στην Τούμπα. Γενικά αυτή η περίοδο με τον κύριο Μπάγεβιτς στον πάγκο σίγουρα έδωσε άλλη έγκληση στην ομάδα. Γιατί ήταν ο προπονητής όντως που πήρε πολλά πρωταθλήματα και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά τον είχαμε εμείς. Γενικά νομίζω όντως έδωσε μεγάλη όθηση στην ομάδα εκείνη της εποχής. Μόλις το τέταρτο λεπτό, φάση διαρκείας ακαρέτων ερυθρόλευκων, η μπάλα θα φτάσει στο Γιώτη Εγκομίτη και ο Κύπριος με γωνιακό σουτ ανοίγει το σκορ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 1-0. Σουτ Παντελή Καφέ, ο Ελευθερόπουλος θα αποκρούσει αλλά δεν θα συγκρατήσει την μπάλα και ο Βασίλης Μπορμπόκης που θα έρθει ίσως από ελεγχόμενη θέση θα πανηγυρίσει το 2-0. Επίσης στο γήπεδο όπου πήγε άσημος επιθετικός της Καλαμαριάς και έφυγε ως διεθνής για καριέρα στο εξωτερικό. Με την έναρξη της επανάληψης, ο Γιώργος Γεωργιάδης πετυχαίνει το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ μετά από έξοχο συνδυασμό και με δημιουργό τον Γιαννάκη Οκά. Στον τελικό με τον Ολυμπιακό πάλι κατεβήκαμε ως outsider. Το φαβόρι ήταν σίγουρα ο Ολυμπιακός των τίτλων, γιατί ήταν μια ομάδα που σάρωνε τους τίτλους. Αλλά όταν πάει να παίξει ένα τελικό με τόσο κόσμο μαζί σου στην Αθήνα, νιώθεις ότι πρέπει να κερδίσεις. Μας πήγε καλά το παιχνίδι, βάλαμε γκολ πολύ γρήγορα και στο πρώτο μήχρονο και στο δεύτερο. Είχαμε και καλή ομάδα και πιστεύω, εντάξει, δίκαια κερδίσαμε. Και ήταν ένας πολύ σημαντικός τίτλος αυτός, γιατί ήρθε μετά από μια μεγάλη περίοδο 17-18 χρόνων που ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάποιον τίτλο. Οπότε ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ιστορία του ΠΑΟΚ, αυτό το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα. Μία επαναλαμβανόμενη ηρωνία της τύχης πιθανόν κάτι σημαίνει. Όπως η κορυφαία βραδιά του ΠΑΟΚ του Λες Σάνων, αυτή απέναντι στη Λιόν, δεν καλύφθηκε τηλεοπτικά, έτσι δεν υπήρξαν κάμερες σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, το φθινόπωρο του 1983, που έγινε στις Σέρες λόγω τιμωρίας της Τούμπας. Σαν η εικόνα εσκεμμένα να θέλει να απουσιάσει, μόνο και μόνο για να γιγαντώσει τον τρομερό μύθο, αυτόν του δικέφαλου του Βορρά, αλλά και αυτόν του ανυπέρβλητου Γιώργου Κούδα, που εκείνο το απόγευμα στις Σέρες, στα 38 του, σε μία από τις τελευταίες εμφανίσεις του, ζητά μια αποχαιρετιστήρια συγγνώμη στο λαό του ΠΑΟΚ για την προετών πυρεώτικη περιπέτειά του. Δυστυχώς και εγώ και οι συμπαίκτες μου είμαστε η γενιά των αδικημένων. Όχι αδικημένων, όπως είπα και προηγούμενα, οικονομικά. Είμαστε αδικημένοι από την τεχνολογία. Γιατί αν η τεχνολογία είχε προχωρήσει πριν αρκετά χρόνια, δηλαδή μετά, έστω και μετά το 68-70, ίσως θα είχαμε πολλές εικόνες οι οποίες θα ήταν σαν και αυτοί που με ρωτάνε. Δυστυχώς η τεχνολογία δεν μπορεί να μπει μες στο μυαλό μου και να καταγράψει αυτή τη φάση. Σαν να μου δίνατε τον ορό της αλήθειας και περιέγραφα αυτή τη φάση. Αν και τον ορό της αλήθειας πάντα τον έχω μες στο μυαλό μου. Ήταν μια εκπληκτική φάση, δηλαδή τουλάχιστον έτσι πως τη θυμάμαι εγώ, αλλά και έτσι πως έχει μείνει στη μνήμη των φιλάθλων που δυστυχώς εκείνο το μικρό γήπεδο του Πασαραϊκού ήταν μέσα στο γήπεδο. Και ένας από αυτούς ήταν και ο Γιώργος Σιδέρης μαζί με τον πατέρα μου που πολύ λίγες φορές είχε έρθει μέσα στο γήπεδο. Έχω κάνει μια παλιά νομίζω στο Δαμανάκι και κάνει μια παράλληλη σέντρα μεταξύ μικρής και μεγάλης περιοχής. Όπως έρχεται η μπάλα μου έρχονται δύο αντίπαλοι γιατί ήμουν ο κατακριτικός επικίνδυνος παίκτης. Ο Νίκος με τον, δεν θυμάμαι το δεύτερο αμυντικό. Και όπως έρχονται, για να με κλείσουν, τους περνάω με τα κουνάκι την μπάλα από πάνω και μπαίνω ανάμεσά τους. Και λέω ο γάτος ο Σαργκάνης ότι βγαίνει και τον ξέρω ότι είναι πολύ γρήγορος τερματοφύλακας, αλλά μέσα στα κλάσματα δευτερολέπτου και ίσως αυτό ήταν το πελώριο χάρισμα που είχα, λέω δεν μπορώ να κάνω κοντρόμ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θα με κλείσει ο Σαργκάνης, θα μου μπλοζάρει και θα μου την πιάσει. Και όπως πριν πέσει η μπάλα, όπως σας είπα από το τακουνάκι, με το κουντουπιέ, την περνάω πάνω από το Σαργκάνη και μένει έτσι. Ήτανε, δηλαδή, λέω καμιά φορά ότι
και μίλησε και για την τεχνολογία, ότι ίσως κομπιούτερ δεν θα μπορούσε να τα είχε κάνει τόσο τέλεια έτσι. Και όμως βγήκε όλο αυτό το πράγμα. Και για να κλείσω, μόλις μπήκε αυτό το γκολ, σηκώνει τον Γιώργο Σιδέρης, τον αγαπώ και τον εκτιμώ ιδιαίτερα, και παίρνει τον πατέρα μου και λέει: το παιχνίδι τώρα τελείωσε. Μπορούμε να φύγουμε, λέει, γιατί για να ξαναδούμε οτιδήποτε άλλο πρέπει να πληρώσουμε άλλο εισιτήριο.